Περνώ ραντεβού μας και απόψε. Με ένα τελευταίο αφιέρωμα στο θέμα των ημερών. Τις εκλογές. Πολύς λόγος γίνεται για τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και για το σχέδιο Καποδίστριας. Αλήθεια, φίλοι μου, πόσοι άραγε ξέρουν ποιος είναι αυτός ο κύριος Καποδίστριας? Πρωτού περάσουμε στους απόψινους καλεσμένους μας, δείτε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι με σόσπεζα στον δρόμο. Καποδίστριας, κατάς ποιος είναι? Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδας ήταν. Ο πρώτος ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης. Τσελάδα. Μα πολλά μορφωμένη με πήρα. Καθίσαντε σχέση είχε ο Καποδίστριας με τις πατάτες. Δεν ξέρω αν αυτός που έφερε τις πατάτες από τη Ρωσία. Υπάρχει μόρφος στο Ηράκλειο, είναι εξακριβωμένο. Τώρα πως αυτός τσίβγαλε. Α, τσίβγαλε. Αυτός το σπορ τσίσπερνε δηλαδή. Άντε στο κάνω να πας, μπράβο. Έλα με να σου πω. Κατές τα σχέση είχε ο Καποδίστριας με τις πατάτες, κατές. Όχι, που πού να κέφαλε. Και περνούμε τώρα στους απόψινους καλεσμένους μας. Πρώτος είναι ο καθηγητής, λογοτεχνίας και ποιητής, κύριος Ζήνων Βουηδάκης. Σέρε, ο σέρε, κορασίδα με τη μακριά κοτσίδα. Μα κύριε Βουηδάκη, δεν έχω κοτσίδα. Δεν έχει σημασία, κορασίδα μου. Το ποίημα το λέει. Και δεύτερη καλεσμένη μας απόψε είναι η δεσποινής Μαριάνθη Γιουλάκη, μαθήτρια της δευτέρας τάξης του τρίτου λυκείου της πόλης μας. Ανάποδα το είπατε, κυρία δημοσιογραφίνα. Μαθήτρια της τρίτης τάξης του δευτέρου λυκείου της πόλης μας. Μάλιστα. Και αρχίζουμε τη συζήτησή μας από εσάς, κύριε καθηγητά, που όπως σας είπα έχει θέμα τη σχέση του Καποδίστρια με τις πατάτες. Εσείς, κύριε Ζήνο, θα μας πείτε πρώτα ποιος ήταν ο Καποδίστριας. Και εγώ θα σας πω για τις πατάτες. Περίφημα. Ο λόγος εσάς, κύριε Ζήνων. Του μαζού ροδοφαίνε τη μέρα, πορεότερη φύση ξυπνά, και την κάνουν λαμπρά και γελάει, πρασινάδες ακτίνες νερά. Άνθη τσάνθη κρατούνε στα σέρζα, κρατούνε στα σέρζα. Μα τι λέτε, κύριε Ζήνων, αυτό είναι ποίημα του Σολομού. Δεν θέλουμε να μας πείτε για το Σολομόν. Για τα Καποδίστρια μιλήστε μας. Ακούτε να σας πω, κυρία δημοσιογράφος. Με καλέσετε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Κι εγώ, παρόλο που είμαι ένας διακεκριμένος καθηγητής λογοτεχνίας και ποιητής, ο Ζήνων Βουηδάκης, εδέχτηκα να έρθω. Θα μ' αφήσετε το λοιπόν να μιλήσω όπως θέλω. Πρώτα, να δώσω μια εικόνα της εποχής εκείνης και μετά να περάσω στον Καποδίστρια. Πρώτα το λοιπόν πρέπει να μιλήσω για το Σολομό. Ο Σολομός εγεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1798 στη Ζάκυνθο από αρχοντική οικογένεια και είχε τον τίτλο του κόμητος. Οι πρόγονοί του εφήγαν από την Κρήτη από τις αρχές του 17ου αιώνα και εγκατασταθήκανε στη Ζάκυνθο. Α, από μικρός ο Σολομός είχε κλείσει στην ποιήση. Είχε σπουδάσει νομικά, επάγγελμα που ποτέ δεν άσκησενε. Έγραφενε στίχους στα ιταλικά και διάβαζενε με πάθος μεγάλο διάβαζενε λογοτεχνία. Κύριε καθηγητά, σέβομαι τη μορφωσή σας, μα πείτε μας και κάτι για τον Καποδίστρια, γιατί ο τελειπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Α, κυρία δημοσιογράφος, να μου δώσετε όσο χρόνο χρειάζομαι. Δεν ανέχομαι να με φημώνετε, ναι. Ωραία. Και εγώ, κυρία δημοσιογραφίνα, θα σας μιλήσω ωστόσο για τις πατάτες. Η γνωστή μας πατάτα έχει την επίσημη ονομασία γεώμηλον, δηλαδή μήλο της γης. Το σχήμα της σου θυμίζει μήλο, αλλά δεν ανήκει στα φρούτα. Το φυτό της πατάτας ανήκει στα κονδυλωτά μονοετή φυτά της οικογένειας των κυπευτικών, όπως είναι η ντομάτα, η μελιτζόνα, τα αγκούρια και όλα αυτά που ο λαός λέει ζαρζαβατικά. Δεσποινής, μάλλον δεν καταλάβατε την ερώτησή μου. Πού ήταν, ποια είναι η σχέση του Καποδίστρια με τις πατάτες? Κυρία δημοσιογράφος, μου αφαιρέσετε το λόγο και διαμαρτύρομαι. Ορίστε, χάθηκε ο ερμός της σκέψης μου. Ήντα λέγαμε, ναι, για τον Κωστή Παλαβά. Ναι. Κύριε Ζήνων, για τον Σολομό λέγατε, που δεν έχει καμιά σχέση με τον Καποδίστρια που ρώτησα. Κυρία δημοσιογράφος, μα εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον Παλαμά.
Μόνο έτσι θα καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι ο Καποδίστριας, καταλαβαίνοντας πρώτα ποίηση του Σολομού και μετά ποίηση του Παλαμά. Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις κι όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρια και πλάτινε τη χλώρη του και πλούτησε τη γη του και ακλάδε αυτό που μπλέκεται να το βεργολυγήσεις και να του φέρεις το νερό τα γνώτσι βρυσομάνας και αν αγαπάς τα ανθρώπινα και ως άρρωστα δεν είναι. Καλησπέρα καλό κύριε καθηγητά επιτέλους. Εγώ διευθύνω τη συζήτηση και δεν θέλω να συνεχίσετε. Δεν θέτε να συνεχίσω και έχετε το θράσος να το λέτε σε μένα στον καθηγητή λογοτεχνίας και ποιητή Ζήνωνα Βουηδάκη. Θα διαμαρτυρηθώ εντόνως στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Ωραία. Μέχρι να διαμαρτυρηθείτε εσείς, κύριε καθηγητά, εγώ θα σας πω τις σχέσεις που είχε ο Καποδίστριας με τις πατάτες. Σίγουρα έχει την ίδια σχέση που έχω κι εγώ. Δηλαδή, θα του αρέσαν και αυτού πολύ. Τώρα, αν τσίτρωγε, νευρόστες, τηγανητές, κοκκινιστές, τώρα δεν έχει καμία σημασία. Μα ίντα λέτε, αγαπητή μαθήτρια, δεν έτρωγε ο Καποδίστριας πατάτες. Κι άντα, δεν του αρέσανε. Κυρία Δημοσιογράφος, διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρομαι γιατί με φέρετε να μιλήσω στην ίδια εκπομπή που εφέρετε και μια μαθήτρια μπούφο. Πολύ υποτιμητικό για μένα, αλλά θα σας κάνω τη χάρη να συνεχίσω την ομιλία μου, ναι. Να τη συνεχίσετε κύριε Ζήνων, αλλά επί του θέματος, για τον Καποδίστρια πείτε μας. Είπαμε και πριν, κυρία δημοσιογράφος, πρώτα για να καταλάβουμε την οτροπία, τη ζωή και την ψυχολογία του Καποδίστρια, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για την ποίηση του Σολομού, ύστερα για την ποίηση του Παλαμά και μετά... Και επιτέλους να έρθουμε και στο Καποδίστρια. Είστε φρικτά πληροφορημένη, κυρία δημοσιογράφος. Μετά πρέπει να περάσουμε στο Σουρί. Και τι είσαι άνθρωπε, μωρέ, που φλιαρείς ομπρός μου, αν με τα ζώα τα λοιπά παραβληθείς του κόσμου, έχεις τη σέτη λιονταριού ή το κεντρί της σφίγγας, έχεις πτερά του παγωνιού ή της τρουθοκαμήλου, έχεις προβάτου το μαλλί, το γάλα της κατσίκας, έχεις τα δόντια του ελέφαντος, το στόμα κροκοδίλου, έχεις και το χλιμίντρισμα εκείνο της φοράδας, έχεις λαγού περπατησά και κάβρα ποδάρια, έχεις ξυφία την ουρά, η κάντη σουσουράδας. Ω, τι μικρόν και αφανές, η πτέρνα σου πατή γελά με τα καμώματα της λογικής αγέλης. Κι αν μπήσεις σε ένα μέρμιγγα στον κόσμο τι ζητεί, θα σ' απαντήσει αυθαδός. Άμε κι εσύ τι θέλεις. Είδατε, διοξύτητα σκέψεως, διοξύτητα πνεύματος που διαθέτει ο Σουρίς. Και δά, κυρία δημοσιογράφος, θα περάσουμε στη σχέση του Καποδίστρια με τις πατάτες. Mm. Ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος που έφερνε τις πατάτες από την Αμερική για να τρώνε οι Έλληνες επειδή ήταν φτηνές. Mm. Αλλά επειδή, κυρία δημοσιογράφος, ήτανε φτηνές οι πατάτες κι ανείς δεν τις προτίμανε, καταλάβετε. Γι' αυτό λοιπόν κι ο Καποδίστριας τσιμάζω ξενούλες σε μιαν αποθήκη στον Πειραιά και τσιφύλανε σαν τα μάτια του. Οι Έλληνες λοιπόν, σου λέει, πολύτιμες είναι για να τσιφυλάει και ορμήξανε και τσιπέρνανε, καταλάβετε. Δηλαδή, κύριε Βουηδάκη, η σχέση του Καποδίστρια με τις πατάτες ποια ακριβώς είναι? Κυρία δημοσιογράφος, η σχέση του Καποδίστρια με τις πατάτες είναι ιστορικώς αποδεδειγμένη. Αλλά και εκτός αυτού και το σχέδιο Καποδίστριας είναι μία πατάτα.